Είσαστε βουλευτής Ιωαννίνων. Τα Γιάννενα γενιάζουν άμεσα με την Αλβανία, αλλά και με την Βόρειο Ήπειρο, με τον βορειοπηρετικό ελληνισμό. Το μισό πογόνι ξέρω ότι είναι μέσα και το μισό πογόνι είναι στην Ελλάδα. Και ξέρετε ότι αυτό το διάστημα, ενώ η Νέα Δημοκρατία κάνει συνέδρια και όλα αυτά βεβαίως, δίπλα μας ο ελληνισμός της Αλβανίας δοκιμάζεται. Και χυμάζεται στη χυμάρα δεινός, αν μου τα πει το σχήμα λόγου. Χυμάζεται δεινός στη χυμάρα. Θα ήθελα μια δήλωση από εσάς ως υπηρώτη βουλευτή κυρίως και ως θέση της Νέας Δημοκρατίας. Τη θέση της Νέας Δημοκρατίας την είπε χθες ο αρμόδιος τομέας εξωτερικών και σήμερα, από στιγμή σε στιγμή, μπορεί και να έχει γίνει ήδη, αλλά μπορεί να γίνει και σε 5-10 λεπτά, θα δοθεί στη δημοσιότητα επιστολή που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης προς τον αρμόδιο επίτροπο για τη διεύρυνση, τον κύριο Χαν, ο οποίος και αξιολογεί τις συμπεριφορές των χωρών που επιδιώκουν να γίνουν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Αλβανία, με βάση την τήρηση κάποιων στοιχειωδών παραμέτρων, όπως είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας. Ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή, στην ουσία υποκαθιστώντας τον Υπουργό Εξωτερικών, τραβάει το αυτή της Αλβανίας εκεί που την πονάει το αυτή. Δηλαδή στην αχίλιο πτέρνα της. Γιατί η Αλβανία, ξέρετε, θέλει να μπει στην Ευρώπη, σε αντίθεση με την Τουρκία, που εκεί έχει αδυνατήσει η θέση μας, επειδή δείχνει μια περιφρόνηση προς την ευρωπαϊκή της πορεία. Είναι η Τουρκία, έχουμε κάπως ατονίσει αυτό το επιχείρημα. Mm-hmm. Εδώ δεν ισχύει αυτή η ατονία που ισχύει με την Τουρκία, εδώ πονάει. Και ο Μητσοτάκης, στην ουσία, εκτελώντας χρέη Υπουργού Εξωτερικών, ενώ είναι αρχηγός αντιπολιτεύσεως, κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε εδώ και καιρό, εδώ και μήνες, να έχει κάνει η ελληνική διπλωματία. Μάλιστα. Γιατί, κύριε Μάστορα, αυτή η παρακρατική συμπεριφορά κατακτητών που δείχνει το καθεστώς της Αλβανίας στους Έλληνες της Χιμάρας, στα μέλη της εθνικής ελληνικής μειονότητας, αυτή η παρακρατική κατακτητική συμπεριφορά, η τραμπούκικη συμπεριφορά, είχε προεξοφληθεί εδώ και μήνες δυστυχώς. Δεν ξαφνιάστηκε κανείς μας από αυτό που συνέβη. Είχε προεξοφληθεί, μας το λέγανε οι δικοί μας, το έλεγαν οι Αλβανοί, φαινόταν ότι θα γίνει, ήταν θέμα χρόνου να γίνει και καθόλου μα καθόλου παρά τις δικές μας εκκλήσεις, η κυβέρνηση δεν ταρακούνησε την Αλβανία προκαταβολικά για να νιώσει η Αλβανία τις επιπτώσεις από αυτή τη στην πράξη που σήμερα και χθες έκανε στη Χιμάρα. Άρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία φέρθηκε εξαιρετικά άτονα, χλιαρά, έναντι ενός θρασίτατου και παρακρατικού μηχανισμού, ο οποίος θέλει να ξεριζώσει οτιδήποτε το ελληνικό από την Αλβανία. Δεν παριστάνω, κύριε Μάστορα, ότι σώνει και καλά θα μπορούσε 100% η ελληνική κυβέρνηση να το αποτρέψει. Αλλά άλλο να έχω μία εγγύηση ότι θα το αποτρέψει και άλλο η χλιαρή και ανεμική αντίδραση που τόσους μήνες δείχνει. Μάλιστα.